Δύο άτομα που εντοπίστηκαν την ώρα που μετέφεραν δίχτυα τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει παράνομα για την αλληλεία ηχθειοπληθυσμών στον ποταμό Γορμό. Συνέλαβαν επαυτοφόρο, ομοσπονδιακή θηροφύλακε τη 5η Κυνηγητική Ομοσπονδία Υπήρου. Το περιστατικό καταγράφηκε τι πρωινέ ώρε του περασμένου Σαββάτου, όταν κλιμάκιο θηροφυλάκων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και σχετικέ καταγγελίε για τη διενέργεια αεραστεχνική αλληλεία με παράνομα μέσα, έθεσαν υποδιακριτική παρακολούθηση περιοχή στον ποταμό Γορμό, ανάμεσα από τι τοπικέ κοινότητε Βίσανης και Αγίου Κοσμά, αντίστοιχα του Δήμου Πόγωνιου. Λίγη ώρα αργότερα, σε έλεγχο που έγαναν σε δύο άτομα κατά την απομάκρυνσή του από το ποτάμι, διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν δίχτυα συνολικού μήκου 90 μέτρων, που νωρίτερα τα είχαν χρησιμοποιήσει για παράνομη αλληλεία στον ποταμό. Στα δίχτυα βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων από το ποτάμι, κυρίως πέστροφες, διαφόρων ηλικιών αλλά και άλλα είδη της ηχθιοπανίδας. Τα δίχτυα και τα αλιεύματα κατασχέθηκαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία για τη δημοπρασία των αλιευμάτων. Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για την άσκηση αεραστεχνικής αλίας με τη χρήση παράνομων μέσων. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Πέμπτη Κινηγητική Ομοσπονδία Υπήρου, με αφορμή το περιστατικό, σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει προ όλε τι κατευθύνσει ότι αποτελεί ελάχιστη αλλά αυτονόητη υποχρέωση η διαφύλαξη και προστασία και τη άγρια πανίδα και τη ηχθιοπανίδα τη χώρα και τη περιοχή. Από την υποχρέωση αυτή, επισημαίνει δεν μπορεί να απέχει κανεί, ούτε και είναι δυνατό να επιδειχθεί ανοχή σε κανέναν που δεν σέβεται όπω αναφέρει του κανόνε και μάλιστα με τρόπο που προκαλεί τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα.